Η κουβέντα επιβεβαιώνει το τίτλο του έργου «Αίμα στην αρένα». Εγώ χθες τοποθετήθηκα, προχθές, και είπα ότι δεν είναι ώρα για τέτοια λόγια. Δέχτηκα απάντηση σήμερα από τον συμπαθέστατο κύριο οικονόμου ότι οι συντηρητικοί κύκλοι δεν θέλουν την αλήθεια. Κύριε οικονόμου και κυρίες και κύριοι, είμαστε το μόνο κόμμα που δεν έχουμε αμέσως, εμέσως, πλαγίως, καθέτος, σχέση με τις Siemens. Σκιές υπάρχουν για όλους τους άλλους. Δεν λέω ότι είναι όλοι στο παιχνίδι. Α, έχουν αφήσει σκιές. Έμεινε η σκιά στην Ελλάδα, Γερμανίας, ότι ένα κόμμα, μικρό κόμμα, εμείς δεν είμαστε καν τότε. Άρα λοιπόν, είναι σίγουρη η αφετηρία ότι εμείς δεν έχουμε να πάθουμε τίποτα και όλοι στο γυρούσι για να βγούμε κερδισμένοι. Αυτή είναι η ιστορία. Όμως λέμε, εμείς που δεν μπορούμε να έχουμε καθιοδήποτε τρόπο άμεσο, έμεσο πλάγιο, οποιαδήποτε σημαντική ιστορία, προσέξτε, δεν θα βγει σε καλό. Επιμένετε σε αίμα. Ψάχνω να βρω τι είναι αυτό το οποίο εσάς σας θέλει να τρέξετε ιστορίες και την άλλη πλευρά να δείχνει μία ανοχή. Και επειδή υπάρχει η δυσμορφία του ρεπόρτερ, έψαξα το πράγμα τις δύο ημέρες αυτές, κύριε Παπούτσι. Η Νέα Δημοκρατία δεν φώναξε για τη σειρά που επέλεξε το Πασόκ. Γιατί βατοπέδικε Siemens πρώτο και όχι χρηματιστήριο και ομόλογα. Τη σειρά εξελίξεως, κύριε Παυλόπουλε, γιατί δεν φωνάξατε. Να χτυπήσει το χέρι εδώ, κάτι μυρίζει. Τι θέλει να γίνει, κυρίες και κύριοι? Θέλουν να απομονώσουν τις δύο μεγάλες οικογένειες της Νέας Δημοκρατίας, Καραμαλή και Μητσοτάκη. Να τους χτυπήσετε αλίπητα. Προφανώς για κάποια πράγματα τα οποία πρέπει να αναμένουμε το αμέσως χρονικό διάστημα μετά την εκλογή του Προέδρου, την οποία επισπεύδετε και την κάνετε τώρα γιατί κάτι περιμένετε. Και λέτε τώρα, αύριο, και μετά αύριο ψηφίσουμε για πρόεδρο της Δημοκρατίας, και ο οποίος ελπίζω ότι θα βγει και με τη μεγαλύτερη πλειοψηφία που έχει βγει πρόεδρος από κάθε άλλη φορά. Και το αξίζει εξάλλου. Αυτό λοιπόν το οποίο έρχεται θέλει ταπεινωμένο και γονατισμένο Καραμαλή και Μητσοτάκη. Αυτή είναι η ιστορία. Το θέμα είναι δεν αντιδράει η Νέα Δημοκρατία σε αυτό. Δηλαδή πιστεύετε εσείς τη Νέα Δημοκρατία ότι τυχαίως βγήκε η επιστολή? Αυτή την ώρα, τυχαίως, εχθές γράφτηκε η επιστολή του Καραμαλή? Δεν βγήκε πέρυσι στη μεγάλη φασαρία όταν ήταν πρωτοσέλιδες εφημερίδες και πρώτο θέμα στα δελτία ειδήσεων ο Χρυστοφοράκος και βγήκε τώρα που δεν ασχολείται με μονόστιλο καμία εφημερίδα και κανένα δελτίο τύπου, δελτίο εφημερίδας ή καναλιού? Δεν μπαίνει στον προβληματισμό να ρωτήσετε ποιο μαγικό χέρι τα βγάζει αυτά? Εχθές συνέβη το εξής εκπληκτικό. Πολύ καλός δημοσιογράφος ο κύριος Χαρδαβέλας βγάζει ένα DVD από το Άγιο Όρος, από τη Μονή Βατοπεδίου, που δείχνει τον Καραμαλή, τον Ρυσόπουλο, κάποιους καλογύρους να μιλάνε μαζί, τον Εφραίων. Και είναι candid κάμερα. Είναι candid κάμερα. Δεν είναι μια κάμερα κανονικά. Είναι αραχτός ο κύριος Καραμαλής, όπως μιλάμε απλά σε ένα σπίτι, σε ένα χώρο. Λέει μερικά πράγματα. Έχει γίνει ένα πολύ καλό μοντάζ. Και φαίνεται ο Καραμαλής να λέει εχθές ότι κοίταξε τη φτιάξει τη δουλειά της με νόμιμο τρόπο, να φαίνεται, μη φανεί η δουλειά. Και μίλαγε την Μονή Σφιγμένου. Και δεν βγήκε ο δικός σας βουλευτής που ήταν εκεί να πει τι είναι αυτά ρε που λέτε. Και βγήκε ο δικός μας βουλευτής και είπε είναι για άλλο θέμα αυτό. Αυτό ξέρετε τι σημαίνει? Ότι η δουλειά είναι στημένη. Είναι στημένη. Να καταρακωθεί ο Καραμαλής και ο Μητσοτάκης προκειμένου αύριο το πρωί να προκύψει το κάτι. Εμείς δεν θα συμπράξουμε. Έχω κάθε λόγο εγώ, τουλάχιστον εγώ, να θέλω τον κύριο Καραμαλή στο καναβάτσο. Κάθε λόγο. Θα έχω κάθε λόγο να λέω δημιουργήστε αναμπουμπούλα στη Νέα Δημοκρατία. Ή δεν έχω κάθε λόγο. Όμως όχι να παίξει το παιχνίδι του Πασόκ προκειμένου να διευκολυνθεί σε κάποια πράγματα με κάτι από τη Νέα Δημοκρατία. Γιατί έχετε υπόψη σας, εφόσον θέλετε να χορέψουμε ροκ, θα το χορέψουμε. Και εγώ είμαι παλιός ροκάς. Και το ξέρω καλά. Όσοι δεν είστε ροκάδες, θα μείνετε πίσω.
Λοιπόν, έχετε υπόψη σας, εμείς θα ψάξουμε και θα φωνάξουμε στην Επιτροπή για 90. Θα φωνάξουμε για 93. Και θα καλέσουμε και τον Κόκαλη εδώ να έρθει να πει τι εξομολογήθηκε, το πώς θα πέσει σε 10 ημέρες η Νέα Δημοκρατία στις 31 Αυγούστου. Και με τι λεφτά θα πέσει. Λοιπόν, θα φτάσουμε αδειά. Παιχνίδια τα οποία εξυπηρετούν συγκεκριμένα πρόσωπα, εμείς δεν θα τα παίξουμε. Γιατί βεβαίως εδώ πάνε να παιχθεί ένα μεγάλο παιχνίδι. Και σε αυτά τα παιχνίδια εμείς, επαναλαμβάνω, δεν θα συμμετέχουμε κατά καμία έννοια. Ακούστε και από τον αξιότιμο κύριο Παπουτσί σε μια αποστροφή για τον κύριο Κοραντή, ότι ξέρει. Καταλαβαίνω, ναι. Ελάτε εδώ πέρα λοιπόν να ψηφίσουμε όλοι μαζί, να του άρουμε το εφόρου ζωής που έχει να μην μιλήσει. Να μιλήσει. Ερχόσαστε. Ερχόστε εδώ να πούμε ναι. Καταργούμε αυτό που έχει υπογράψει το πρωτόκολλο εφόρου ζωής, δεσμεύεται και θα μιλήσει. Ελάτε εδώ. Αύριο το πρωί. Κάνουμε πρόταση. Πρόταση προς την ψηφία. Να έρθει το πρωτόκολλο τιμής που υπογράψει ο διοικητής της ΑΕΠ ότι δεν θα μιλήσει εφόρου ζωής. Να δούμε πώς θα πει. Άρα λοιπόν, πριν λέμε κάτι, ας σκεφτόμαστε, γιατί έχετε υπόψη σας, υπάρχουν πράγματα τα οποία πρέπει να λεχθούν, αλλά δεσμεύεται από το πρωτόκολλο, δεν τα έχει πει και δεν τα έχει πει και σε μένα. Και σε μένα δεν τα έχει πει. Και δεν τον βάζω και στη δύσκολη θέση να τον ρωτήσω. Σήμερα βέβαια μου έκανε εντύπωση μια ιστορική στιγμή, οι 15 και 37 λεπτά. Βεβαίως απαγορεύει ο νόμος. Το πρωτόκολλο που έχει υπογράψει. Βεβαίως. Βεβαίως απαγορεύει. Και άκουσα και προχθές που είπα την άρση στην Επιτροπή. Ορίστε, παντού, παντού. Ας κάνουμε άρση εμείς εδώ. Και βεβαίως, σε πάση περιπτώσει, γι' αυτό το οποίο είπατε αξιότιμη κύριε Πρόεδρε, και ξέρετε πως σέβομαι τις σκέψεις σας, και το είπα και προχθές, είμαστε σε κοινέρα και σε κάποια πράγματα, γιατί στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας, εξεταστική για τις υποκλοπές. Εξεταστική. Κάντε τη. Εσύ έχει την πλειοψηφία. Εγώ δεν έχω, 15 έχω. Εξεταστική από αύριο το πρωί. Και να κάνουμε εξεταστική των πραγμάτων Επιτροπή. Βεβαίως. Και να ακούσουμε διάφορα πράγματα. Και να ψάξουμε και διάφορα πράγματα. Εκείνοι οι οποίοι μας πιέζουν να ξεπροστιαστούν. Γιατί βεβαίως μην θέλετε να πιστέψετε εσείς ή να πιστέψω εγώ ότι ο Κορονιάς έκανε ξέρω τις υποκλοπές. Έτσι, κάποιοι κάναν τις υποκλοπές. Και κάποιοι έχουν πολλά στοιχεία. Και κάποιοι εξεβίασαν και πρόσωπα και πράγματα τα οποία είχαν στο χέρι τους. Και έχουμε μια εξέλιξη πραγμάτων σήμερα. Και κάποιοι είναι στην άμυνα.